Σοτάρουμε το τριμμένο κρεμμύδι με το σκόρδο. Προσθέτουμε το κιμά μανταριών και σοτάρουμε να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το καρότο. Προσθέτουμε την ντομάτα. Το κέτσαπ. Τη ρίγανη, το μαύρο πιπέρι. Την κανέλα. Τη δάφνη. Και το ντομοτοχυμό. Καλύπτουμε με το νερό και σιγοβράζουμε για μία ώρα να δέσει η σάλτσα. 15 λεπτά πριν δέσει, προσθέτουμε το μαϊντανό. Αφαιρούμε το ξυλάκι κανέλας και το φύλλο δάφνης. Λιώνουμε καλά το βούτυρο και προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε με σύρμα και αφήνουμε να καβουρδιστεί μισό λεπτό. Προσθέτουμε το γάλα σταδιακά, αφού ρουφήξει την πρώτη δόση, προσθέτουμε την επόμενη. Χτυπάμε το μείγμα συνέχεια για να διαλυθούν οι σβόλοι. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το τυρί, το μοσχοκάριδο και το πιπέρι και το χτυπημένο αυγό. Προσθέτουμε μια κουτάλα μπεσαμέλ στα μακαρόνια, τη φέτα και το αυγό και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε μια κουτάλα μπεσαμέλ και στον κιμά. Στρώνουμε τα μακαρόνια σε λαδωμένο ταψί και προσθέτουμε από πάνω τον κιμά. Καλύπτουμε με την μπεσαμέλ και τη στρώνουμε ομοιόμορφα. Ψήνουμε στους 180 μέχρι να ροδίσει.